μιλάμε για αλληλεγγύη, μιλάμε για ανθρωπιά, μιλάμε για στήριξη στον συνάνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εθελοντές διαχρονικά τώρα, το καλύπτουμε και δημοσιογραφικά εμείς, βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, που στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο τώρα. Πολύ περισσότερο λοιπόν αυτό το διάστημα, καθώς υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη κινητοποίηση, κυρίως σε όσους δεν συμμετέχουν σε αυτό το εθελοντικό κίνημα, να βοηθήσουν. Θέλω να πάμε λίγο στην Αποστολή Αγάπης, θέλω να πάμε λίγο στη Ροδάνθη, τη Διαλυνά, την υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας, μια ομάδα που ανοίγει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά με πολλούς τρόπους προκειμένου να στηρίξει συνανθρώπους μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Διαλυνά. Ποιο όμορφο μήνυμα θα μας μεταφέρετε? Τι θέλετε να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας αυτό το διάστημα? Αυτό που φωνάζουμε το τελευταίο διάστημα και το λέμε και μέσα από τις σελίδες μας, ο κόσμος έχει ανάγκη πέρα από τα τρόφιμα μία αγκαλιά, μία συντροφικότητα. Δίπλα μας βλέπουμε ανθρώπους που είναι μόνοι όλες αυτές τις μέρες και όχι μόνο και στις γιορτές που είναι πιο πολύ αυτό το αίσθημα το οικογενειακό, να είναι μόνοι. Παίρνουμε ένα γλυκάκι και πάμε να πιούμε ένα καφέ με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ ηλικιωμένοι που μας έρχονται μηνύματα που είναι μόνοι τους. Ας κάνουμε αυτό το δώρο. Είναι ό,τι καλύτερο. Σε εσάς μπορούμε να δώσουμε, μπορούμε να στείλουμε είδη πρώτης ανάγκης, μπορούμε να στείλουμε τρόφιμα, μπορούμε να στείλουμε ρούχα. Οι μεγαλύτερες ανάγκες που καταγράφονται, σε ποιες κατηγορίες? Λοιπόν, αυτό το διάστημα, μάλλον βασικά το προηγούμενο Σάββατο δώσαμε σε πάνω από 200 οικογένειες ό,τι χρειαζόταν, ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι από το κρέας μέχρι τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρασί, γλυκίσματα. Ήταν δηλαδή προσφορά τόσο μεγάλη του κόσμου. Αλλά εμείς δεν σταματάμε εδώ πέρα τα Χριστούγεννα. Εμείς το κάνουμε αυτό κάθε μήνα. Κάθε μήνα έχουμε λοιπόν καταγεγραμμένες οικογένειες που στηρίζουμε. Αν κάποιος γνωρίζει οικογένειες που έχουν ανάγκη, μπορούν να μας βρουν στα social και να μας πούνε, γιατί πολλοί ντρέπονται ή πολλοί δεν γνωρίζουν. Εννοείται ότι συλλέγουμε κάθε μήνα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διαρκείας, χαρτικά, απορρυπαντικά, και στη συνέχεια εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο και τα παίρνει από το χώρο μας. Οπότε όποιος γνωρίζει κάποια οικογένεια πραγματικά που αντιμετωπίζει βιοποριστικά προβλήματα, μπορεί να έρθει σε επαφή μέσα από τα social media, μέσω τηλεφώνου, με την κυρία Διαλυνά που είναι υπερδραστήρια και τη γνωρίζουμε όλοι, να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας και η Αποστολή Αγάπη, σωστά, ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Εμείς απλώς να διευκρινίσουμε ότι έχουμε λίγο μεταφερθεί προσωρινά, γιατί ο χώρος που είμαστε στην Αμμουδάρα έχει ενοικιαστεί. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη Λεφόρου Παπανδρέου και Κάσο Γωνία. Είναι ο χώρος που στεγαζόμαστε μαζί με Τράπεζα Τροφίμων και την ΚΙΦ, οπότε θα μας βρουν εκεί πέρα. Ωραία, ωραία. Είμαστε πια Αμμουδάρα, είμαστε στο Μασταμπά. Και τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να δώσω. Ναι, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 698. 334-88-73 είναι το τηλέφωνο της Αποστολής Αγάπης. Μάλιστα, εξ τα social media βέβαια, Αποστολή Αγάπης, και μπορώ να σας στείλω και μήνυμα. Λοιπόν, κυρία Διαλυνά, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε να είστε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε. Καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.